Το στίγμα των προθέσεων του έδωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου μαζί με το σχεδιασμό για το πόσο ο ίδιος κινείται σε αναπτυξιακό επίπεδο, ενεργοποιώντας και την δυναμική του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στη Μεγαλόπολη. Ουσιαστική ανάπτυξη στην οποία όλο το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης μπορεί να συνεισφέρει πάρα πολύ. Με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και φυσικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ήταν άκρως χαρακτηριστική αναφορά από τον Δημήτρη Πτωχό σχετικά με τις επενδύσεις και τον τρόπο που μπορούν αυτές να γίνουν πραγματικότητα. Την ανάπτυξη και γενικότερα τις επενδύσεις δεν μπορεί κάποιος να τις διατάξει. Για να έρθουν επενδύσεις σε μια περιοχή χρειάζεται ένα πολύ ελκυστικό μπουκέτο κινήτρων προκειμένου να έρθουν και μετά το μπουκέτο κινήτρων ένα φιλικό περιβάλλον για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Διαχειριστική Επιτροπή του Προγράμματος ήδη έχει βγάλει στον αέρα συγκεκριμένες προσκλήσεις. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πολεοδομικό σχέδιο της Μεγαλόπολης, αλλά και το χωροταξικό της περιφέρειας. Είμαστε πραγματικά και εμείς πάρα πολύ ικανοποιημένοι το ότι είμαστε πλέον στον αέρα. Υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις, μπορούν να έλθουν επιχειρήσεις προκειμένου να επενδύσουν στην ευρύτερη περιοχή. Θα πω και 2-3 σημεία τα οποία έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όπως ίσως γνωρίζετε, έχουμε πλέον προέγκριση για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της Μεγαλόπολης, το οποίο είναι ένα πολύ ουσιαστικό εργαλείο ώστε να μπορούμε πλέον να χωροθετήσουμε επενδύσεις στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τρέχουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Περιφερειακό Χωροταξικό της Πελοποννήσου, το οποίο είναι η έγκρισή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε και την τελική έγκριση του ειδικού πολεοδομικού. Νομίζω ότι μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες θα έχουμε και από εκεί πάρα πολύ καλά νέα. Και αν οι αριθμοί είναι η μία πραγματικότητα, ο κύριος Πτωχός έδωσε εκείνη που πρέπει ουσιαστικά να έχουν κατεύθυνση τα προγράμματα. Για εμάς λοιπόν πολύ σημαντικό δεν είναι η απορρόφηση, όπως είπε και ο κύριος Γενικός προηγουμένως, μόνο των πόρων οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, αλλά ζητούμενο είναι η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας που μπορούμε να φέρουμε με τις συγκεκριμένες επενδύσεις.